Ρούλα, σήμερα είσαι στη θέση της καλεσμένης, γιατί σιγά σιγά και για ένα μήνα δεν θα μπορείς να είσαι εδώ στην εκπομπή και ελπίζουμε για πάντα και να εκλεγείς. Το λέω αυτό μέσα από την καρδιά μου, γιατί το πιστεύω πάρα πολύ, την πιστεύω τη Ρούλα μου, έτσι στα κοινωνικά ζητήματα, στη Βουλή, γενικότερα. Είμαστε άλλωστε μαζί πολλά πολλά χρόνια, αμέτρητα χρόνια, οπότε αν ένας άνθρωπος πρέπει να μιλήσει για τη Ρούλα είμαι εγώ, γιατί σε ένα γραφείο κάποτε τη συνάντησα μιας άλλης εκπομπής, την κοίταξα στα μάτια, της είπα τι θα κάνεις και όταν πήγα στο Alter την πήρα και από τότε είμαστε παρέα όλα αυτά τα χρόνια, είτε ως διευθύντρια, είτε ως παρουσιάστρια και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ Ζήνα για την εμπιστοσύνη και για τους δρόμους που μου έχεις ανοίξει. Άνοιξε δρόμους η μία στην άλλη, αλλά σήμερα Ρούλα μου είμαστε εδώ για να πούμε για τα δύσκολα που έχεις περάσει. Τα τελευταία 2 χρόνια, ίσως και παραπάνω, εγώ θα τα βάλω έτσι εκεί στα 2 χρόνια. Να δούμε ποια είναι η Ρούλα που κατεβαίνει στο δυτικό τομέα Β' Αθηνών και αμέσως μετά εδώ θα πούμε τα δικά μας. Οκτωβρίου 2020. Ο Εγκέλαδος πλήττει τη Σάμο. Τηλεοπτικά συνεργεία σπέβδουν στο ακριτικό νησί. Μαζί και δική μας κάμερα. Μαζί και δημοσιογράφος Ρούλα Κουσκουρή. Η ζωή εδώ στη Σάμο άλλαξε από έναν σεισμό των 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Η καταστροφή από το σεισμό για τους κατοίκους είναι μεγάλη. Την ίδια ώρα η δική μας Ρούλα, πάνω στο δημοσιογραφικό καθήκον, ανακαλύπτει τυχαίως στο σώμα της τη δική της δρογμή. Η επιστροφή από την αποστολή την οδηγεί στη διάγνωση και από εκεί στην περιπέτεια με τον καρκίνο. Και μαζί με την περιπέτεια και εκείνα τα βλέμματα, με τα αμήλικτα, βουβά και αδιάκριτα ερωτήματα. Είναι η Ρούλα που βγαίνει στη Ζήνα? Και πώς βγαίνει, με την περούκα? Η απάντηση, το ίδιο αμήλικτη, αλλά και κοφαντική. Ναι, για να δώσει το ρεπορτάζ, γιατί έτσι είναι η Ρούλα. Η δική μας Ρούλα, η οποία δεν κρύφτηκε ποτέ. Συνομιλώντας, Κατερίνα, με μία από τα θύματα, μία από τις γυναίκες που αντιμετώπιζαν τον καρκίνο του μαστού. Πάντα στις επάλξεις, ακόμη και μέσα στον τυφώνα των χημειοθεραπείων. Και η ξανθιά περούκα να μοιάζει με το ψέμα που λέει την αλήθεια. Η Ρούλα δεν το έβαλε κάτω ποτέ. Έτσι έμαθε. Έτσι πορεύτηκε από μικρή. Κανένας από εμάς δεν ξέρει πως η δύναμη κρύβει μέσα του. Και να θεωρούμε πλέον ότι η ζωή μας είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν είναι δεδομένη. Ο Γιώργος μας την έχασε επειδή κάποιοι επέλεξαν να του την αφαιρέσουν. Κάποιοι άλλοι παλεύουν με ασθένειες για να κρατηθούν ζωντανοί. Γέννημα θρέμα δυτικών προαστίων. Παρούσα πάντα στο οικογενειακό πρόβλημα, καθώς η αδερφή της έχει βαριάς μορφής αναπηρία. Αφοσιωμένη σύζυγος και μητέρα 2 υπέροχων παιδιών. Όρμηξε από τις κερκίδες για να πάει να δει τι συμβαίνει στο παιδί του. Και από την άλλη, μια τρέλα. Πάθος για το ρεπορτάζ. Όχι τώρα, από πάντα. Από το μακρινό τηλεάστη, από το Alter, είτε κάνει lifestyle, είτε τη δική της κοινωνική εκπομπή, είτε δικαστικό ρεπορτάζ, είτε οτιδήποτε. Παντός καιρού. Και με ό,τι καταπιάνεται, παθιάζεται. Η Ρούλα λοιπόν έχασε ό,τι παραπανίσιο κιλό είχε. 23. Της αρέσει να κάνει δώρα, χαίρεται. Της αρέσει να κάνει και κριτική. Εκεί δεν αντέχεται. Είναι όμως η Ρούλα, με τα καλά της και τα λατωματά της. Εδώ και καιρό φλερτάρει με τα κοινά, με την πολιτική. Η διαδρομή της ξεκινάει από τα μέρη της, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Ηλίου. Και τώρα ετοιμάστε για το επόμενο μεγάλο στοίχημα. Υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο δυτικό τομέα με ένα όνειρο. Γιατί η Ρούλα, η δική μας Ρούλα, είπαμε, παθιάζεται με ό,τι καταπιάνεται. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Σπύρο. Καλά, δεν το συζητάμε. Τον Σπύρο τον γνωρίζω και εκείνον πάρα πολλά χρόνια. Γνωριζόμαστε, Ζήνα, πριν γνωρίσω εσένα. Και είπε και τα εύκολα και τα δύσκολα. Και τα δύσκολα γιατί είπε βέβαια. Η Ρούλα όταν αυτό χάνεται, αλλά όταν είναι παρούσα, είναι παρούσα. Τα είπε ρεαλιστικά και αληθινά. Δεν είναι ωρεοποιημένο, είναι η αλήθεια. Εκεί βέβαια που μας έστειλε αδιάβαστος ήταν όταν μίλησε για τη ρογμή της υγείας σου. Και εκεί πραγματικά έτσι όπως το συνέδεσε με τον Εγκέλαδο και τη ρογμή, μας έστειλες και μας, Σπύρο, γιατί ήταν μια ρογμή όντως σε σένα και σε όλους εμάς τους υπόλοιπους και μετά την απώλεια του Γιώργου Καραϊβάζ, μας έστειλες και εσύ πραγματικά σε άλλα επίπεδα. Εκείνη η χρονιά, η τηλεοπτική χρονιά, Ζήνα, ήταν η πιο δύσκολη, τουλάχιστον και για σένα και για την εκπομπή, για όλα τα παιδιά, για όλους όσους βρίσκονται εδώ κοντά μας. Ξεκίνησε με το θέμα της υγείας του δικό μου εκείνη η χρονιά και κατέληξε εγώ να συνεχίζω την προσπάθεια για να κερδίσω τη ζωή μου
και ο Γιώργος έχασε τη δική του. Γιατί κάποιοι άλλοι το επέλεξαν. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Θέλω να σου πω ότι σκέφτηκα πάρα πολύ για το αν έπρεπε να το δημοσιοποιήσω. Βασανίστηκα, μπορώ να σου πω. Δεν ήξερα αν είμαι εγώ έτοιμη να το πω. Κάποιοι μου το συνδύασαν με την πολιτική, γιατί πριν από λίγο χρονικό διάστημα, σε μια συνέντευξη σε εφημερίδα, ρωτήθηκα για την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου από τη δημοσιογράφο που μου έκανε τη συνέντευξη. Στα παραπολιτικά. Και εκείνη τη στιγμή, περιμένοντας την κόρη μου από το σχολείο να βγει, θυμάμαι, είπα γιατί να μην πω την αλήθεια μου. Αφού το μότο που κατεβαίνω στην πολιτική είναι, εμείς λέμε πάντα αλήθειες. Άρα πρέπει να πω τη δικιά μου αλήθεια. Όταν ρωτήθηκα λοιπόν ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου, είπα ότι η στιγμή που πάλεψα για να κερδίσω τη ζωή μου. Και έτσι εξομολογήθηκα όλο αυτό που πέρασα. Και τότε βρέθηκαν κάποιοι που μου είπαν ότι τι θες να πας να μπλέξεις με την πολιτική εσύ τώρα. Θέλω να πω λοιπόν σε όλους αυτούς που με έθεσαν αυτό το ερώτημα, ότι αποφάσισα να κατέβω στην πολιτική γιατί είμαι ένα παιδί που θέλω να προσφέρω. Που θέλω να φέρω με όποιον τρόπο μπορώ, όχι μόνο να δεικνύω τα θέματα όπως τα κάλυπτα ως δημοσιογράφος, ρεπόρτερ, αλλά να φέρω τα προβλήματα στο κέντρο της εξουσίας και να διεκδικήσω τη λύση τους. Γιατί κάποιοι πρέπει να το κάνουμε, Ζήνα. Δεν μπορεί να καθόμαστε όλοι στον καναπέ και ξέρεις να λέμε. Τι θέλω να σε κρίνουμε ρωτήσω, και να Ρούλα. Είδες πολλές φορές έτσι που ναι. Διαχειριζόμαστε ζητήματα και σου λέω, Ρούλα, τώρα από την πλευρά της πολιτικού ναι. Και με βάζεις στην θέση μου και μου λες, όχι, θα το έλεγα και αν δεν ήμουν σε αυτή την πλευρά, θα έλεγα αυτό. Είσαι έτοιμη να παλέψεις και για κάτι που θα είσαι αντίθετη, όπως κάνεις στην παρέα και στην ομάδα. Ενώ η κυβέρνηση λέει, στην οποία συμμετέχεις, λέει αυτό. Εσύ θα πρέπει να πεις ότι κοιτάξτε να δείτε, αν έτσι πάμε στις κακοποιημένες γυναίκες, να σας μιλήσω για άλλες αλήθειες και που πρέπει να πάμε με αυτόν τον τρόπο. Ζήνα, είσαι έτοιμη να το παλέψεις μέχρι το κόκαλο. Είμαι έτοιμη, Ζήνα, να παλέψω για αυτά που πιστεύω. Τις αξίες που έχω πάρει από την οικογένειά μου, από την γειτονιά που μεγάλωσα, γιατί εγώ είμαι ένα παιδί των δυτικών προαστίων. Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα. Εκεί έφτιαξα την οικογένειά μου, εκεί θα συνεχίσω να ζω. Άρα την καθημερινότητα των συμπολιτών μου θα τη βλέπω στα μάτια μου. Θα κυκλοφορώ στους ίδιους δρόμους, στο Ήλιον, στην Πετρούπολη, στους Αγίους Αναργύρους, στο Καματερό, στο Χαϊδάρι. Εκείνη η γειτονιά μου. Άρα, αν εγώ δεν διεκδικήσω και δεν φέρω εις πέρας αυτό που θα έχω αποφασίσει ότι πρέπει να κάνω, θα τους δω μπροστά μου, θα με δουν μπροστά τους. Θα με έχουν απέναντί τους και θα μπορέσουν να μου θέσουν πρώτων ευθυνών μου. Εάν εγώ δεν έχω τηρήσει αυτά που έχω πει. Πάμε λοιπόν στα δύσκολα, μιας και σήμερα είναι Μεγάλη Δευτέρα και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να μοιραστείς τις αλήθειες σου με τον κόσμο, γιατί ο καθένας από μας βιώνει κάτι αντίστοιχο. Άλλος έχει ένα συγγενικό του πρόσωπο στην οικογένειά του, άλλος είναι άρρωστος ο ίδιος, άλλος θρηνεί την απώλεια ή το χαμό ενός παιδιού του. Οπότε είσαι το παράδειγμα εκείνο για να σταθεί κανείς όρθιος, γιατί σήμερα μπορεί να συμβαίνει αυτό, αύριο όμως μπορεί στη ζωή του καθένα μας να συμβεί κάτι πιο φωτεινό. Έτσι ξαφνικά και στη δική μου ζωή, Ζήνα, σε εκείνο το ρεπορτάζ, στην αποστολή στη Σάμμο, ακούμπησα τον καρκίνο μου. Κατά λάθος, Ρούλα, Ναι. Την ώρα που μίλαγα μαζί σας, δεν θυμάμαι τώρα αν μίλαγα με σένα ή με την αρχισυντάκτριά μας και παίζοντας με την αλυσίδα στο λαιμό, κάνοντας την κίνηση αυτή, δηλαδή έχοντας το τηλέφωνο εδώ, με τα δάχτυλά μου εδώ σε αυτό το σημείο, κατάλαβα ότι κάτι υπάρχει. Έτσι ξαφνικά. Δεν έδωσα σημασία στην αρχή. Συνέχισα το ρεπορτάζ. Είπα ότι εντάξει, επειδή έκανα δουλειές τις προηγούμενες ημέρες στο σπίτι πριν φύγω για την αποστολή, την ξαφνική αποστολή, και ξεκρέμαγα κουρτίνες ως καλή νοικοκυρά για να ετοιμαστούμε για τα Χριστούγεννα. Ίσως λέω να κούρασα το χέρι μου και κάτι εδώ έχει πριστεί, κάτι υπάρχει. Έτσι ξεκίνησε. Όταν επέστρεψα και ήταν και η χρονιά η δύσκολη, η χρονιά του COVID, Ζήνα, που για πρώτη φορά όλη η ανθρωπότητα ήταν αντιμέτωπη με αυτή την ασθένεια που δεν ξέραμε τι είναι και που πατάγαμε και που βρισκόμασταν. Επιστρέφοντας λοιπόν από αυτή την αποστολή και επειδή έπρεπε να περάσουν οι 14 ημέρες γιατί μπήκα σε αεροπλάνο, ήταν τότε τα πρώτα μέτρα που είχαν ληφθεί για να επιστρέψω μέσα στο γραφείο. Είπα, εντάξει, είναι να κάνω τη μαστογραφία μου τα Χριστούγεννα, πάω να την κάνω λίγο νωρίτερα. Έκλεισα το ραντεβού, πήγα να κάνω τη μαστογραφία
Και αν η μέρα της Αγίας Εκατερίνης, γιατί για μένα είναι σημαδιακές ημέρες, Ζήνα, θα μου επιτρέψεις να πω, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά το πόσο πίστη έχω μέσα μου και ίσως από εκεί αρπάχτηκα για να μπορέσω να κρατηθώ. Αν η μέρα της Αγίας Εκατερίνης, ο γιατρός, αφού πήρε τη μαστογραφία στα χέρια του, στο κέντρο που έκανα τη μαστογραφία, μου είπε ότι, κυρία Κουσκουρή, είστε μια δυνατή γυναίκα, πρέπει να απευθυνθείτε σε ογκολόγο. Δεν χρειαζόταν να μου πει καμία άλλη κουβέντα. Κατάλαβα αμέσως ότι ξεκινάει ένας γολγοθάς. Είναι η πρώτη στιγμή που το ακούς. Έκλεισα αμέσως ραντεβού, απευθύνθηκα σε μια πολύ καλή μου αδελφή για μένα, την κουμπάρα μου, και της είπα, έλα δίπλα μου, πρέπει να αντιμετωπίσω κάτι δύσκολο. Ξεκίνησα λοιπόν, έκλεισα το ραντεβού με τη βοήθεια τη δικιά της, γιατί είναι και εκείνη στο χώρο της υγείας. Οπότε εκείνη με έφερε σε επαφή στο Αττικό νοσοκομείο. Να πω ότι επέλεξα να κάνω όλες μου τις θεραπείες, να χειρουργηθώ, να κάνω τις θεραπείες στο Αττικό νοσοκομείο, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Παρότι ως δημοσιογράφος και με το πολύ καλό ασφαλιστικό ταμείο που έχουμε, θα μπορούσα να είμαι σε ένα από τα ιδιωτικά μεγάλα νοσοκομεία. Επέλεξα το Αττικό και έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη και δεν θα το άλλαζα με τίποτε. Βρήκα ανθρώπους και γιατρούς που είναι γιατροί με όλη τη σημασία της λέξης και άνθρωποι. Με ανέλαβε ο Διευθυντής της Χειρουργικής του Αττικό, ο κ. Νίκος Αρκαδόπουλος. Και το λέω τον Νίκος γιατί ξέρεις την αγάπη που έχουμε εμείς ως οικογένεια, είναι ο προστάτης μας, της οικογένειάς μας, ο Άγιος Νικόλαος. Και τον είδα στις 6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου, νομίζοντας ότι θα κάνω γιορτές με την οικογένειά μου, θα περάσουν οι μέρες και κάποια στιγμή θα χειρουργηθώ. Ήταν τότε λοιπόν που μου είπε, δεν κατάλαβες, την Παρασκευή χειρουργήσε, μπαίνεις χειρουργείο, είσαι το πρώτο χειρουργείο. Βγήκα έξω, εκείνη ήταν η στιγμή που έπεσα στην αγκαλιά του σύζυγου μου και του λέω, ξεκινάμε με τα δύσκολα. Από εκεί και πέρα... Είχες δύσκολα όμως. Είχα δύσκολα, θα σου πω γιατί, Ζήνα, υπήρχαν δύσκολα. Γιατί οι πρώτες χημειοθεραπείες, επειδή πριν... ερχόμασταν σπίτι σου με τη Στέλλα και τα λοιπά, ήταν δύσκολες για σένα, δηλαδή ζαλιζόσουν, Έχει πολλές παρενέργειες, αλλά θα σου πω πριν σου πω για τη δύσκολη φάση της θεραπείας. Υπήρξαν δύο ακόμη δύσκολες στιγμές. Οι στιγμές που έπρεπε να το πω στα παιδιά μου και οι στιγμές που έπρεπε να το πω στους γονείς μου. Αφού ξεπεράστηκαν αυτές οι δύο δύσκολες ημέρες και αφού έμαθα παραμονή πρωτοχρονιάς από τη βιοψία ότι πρόκειται για κακοήθεια και θα έπρεπε να ξεκινήσω σειρά χημειοθεραπείων και ακτινοβολιών, πάτησα στα πόδια μου, είπα πάμε, ένα ρεπορτάζ είναι κι αυτό, δύσκολο πάμε να το βγάλουμε. Συγγνώμη γιατί είναι η πρώτη φορά ειλικρινά που μιλώ, δεν το ξέρει κανείς. Είχες και άγχος το πρωί, αλλά... Ξέρεις γιατί είχα άγχος, Ζήνα. Γιατί σκεφτόμουν ότι μπορεί οποιοδήποτε να πει, συγγνώμη για τη φωνή. Λοιπόν, θα πατήσουμε στα πόδια μας και πάμε κανονικά. Δεν ήθελα κανείς να σκεφτεί ότι τώρα που κατεβαίνει στην πολιτική μιλάει για τον καρκίνο. Θέλω λοιπόν, κοιτώντας στα μάτια όλους αυτούς που μας βλέπουν, να τους πω ότι δεν θέλω την ψήφο σας. Δεν τη θέλω για αυτό το λόγο. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανείς γιατί θα σκέφτεται ότι έχω περάσει μια ασθένεια. Δεν το κάνω για αυτό το λόγο. Ξέρεις γιατί το κάνω, Ζήνα? Γιατί θέλω έστω και μία από τις 50%, 10 γυναίκες, μία που μας βλέπει, σήμερα να δει ότι δύο χρόνια μετά είμαι καλά, είμαι με τα μαλλιά μου, δεν φοράω μπερούκα. Έχει τελειώσει αυτό. Και να βγει από το σπίτι να πάει έξω να δει τον ήλιο. Να κυκλοφορήσει έξω. Να μην κυμίνει μέσα στο σπίτι της κλεισμένη πάνω στο κρεβάτι του πόνου. Αν έχω καταφέρει έστω και μία γυναίκα να το κάνει αυτό σήμερα, να σηκωθεί και να πει ναι, σε δύο χρόνια, σε ένα, θα είμαι σαν τη Ρούλα, θα είμαι ξανά στη δουλειά, θα είμαι καλά. Βέβαια, και θα πατάω στα πόδια μου. Δεν έλειψες ελάχιστα. Ελάχιστες ημέρες που ήταν οι ημέρες. Σου δόθηκε η δυνατότητα λόγω του κορονοϊού να μην το καταλάβει και κανείς. Έβγαινες από το σπίτι σου. Και αυτό ήταν ένα θετικό βήμα στο να μην πέσεις τελείως, ξέροντας ότι είσαι μόνο ασθενής, αλλά παράλληλα να είσαι και επαγγελματίας. Ζήνα, άκουσε να δεις. Εγώ ξέρεις πόσο πολύ αγαπώ τη δουλειά μου, πόσο τη λατρεύω. Πιάστηκα πάνω από τη δουλειά. Δεν άφησα μέρα που να μην μιλήσω με δικηγόρους, να μην κάνω ρεπορτάζ, να μην ζητήσω από εσάς να βγω από το σπίτι γιατί έχω θέμα να πω.
Είχα τις αγωνίες μου, όπως και όταν επέστρεψα, γιατί το υποσχέθηκα, όπως το είδατε στο βίντεο, ότι εγώ 1η Σεπτέμβρη θα γυρίσω και γύρισα στο στούντιο, παρότι το ανοσοποιητικό μου δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση. Και είχα το άγχος, μη φύγει μπερούκα από τα μαλλιά, από το κεφάλι μου. Και εκεί είχα δίπλα μου αρρωγούς δύο κορίτσια. Τη Ρούλα την Τζελέτη και την Τζορτζίνα τη Σιδέρη. Και τις ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν από πάνω μου, γιατί αγωνιούσα μην τυχόν γυρίσω να κοιτάξω τον Πέτρο και κουνηθεί η μπερούκα. Ο Πάνος ο Πιτσλής που με έβγαζε από το σπίτι και μου λέει: Εντάξει, είσαι, δεν φαίνεται τίποτα, είσαι μια χαρά. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτε. Και όντως δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Όλα αυτά τα παιδιά κανείς δεν ήξερε, αφού πολλοί από τους συναδέλφους, ακόμη και πέρσι που φορούσα την περούκα και ήμουν εδώ στον καναπέζι, είναι μια περούκα που επιλέξαμε μαζί, αν θυμάσαι καλά. Ήρθαν στην αρχή και μου λένε: Τι ωραία που άλλαξες τα μαλλιά σου, πόσο όμορφα είναι, πόσο σου πάνε έτσι. Και γύρισα σε κάποιους και είπα: Ναι, σου αρέσουν, είναι περούκα. Και ξαφνιάστηκαν, δεν το περίμεναν. Ξέρεις, Ζήνα, δεν είναι, είναι τρίχες. Μου το λέγαν όλοι. Όμως ξέρεις κάτι, Ζήνα, δεν είναι μόνο τρίχες. Όταν είσαι στο σπίτι και δεν φοράς την περούκα, βλέπεις την εικόνα σου. Και όταν βλέπεις μια εικόνα που δεν είναι αυτή που εσύ έχεις επιλέξει να έχεις ως γυναίκα, καταλαβαίνεις ότι είσαι άρρωστη. Εγώ δηλαδή το είχα συνδέσει με αυτό. Όταν έβλεπα στον καθρέφτη ή σε ένα τζάμι να κατοπτρίζεται ο εαυτός μου χωρίς την περούκα, έλεγα: Ρούλα, είμαι άρρωστη. Όχι, μην τη βλέπεις την εικόνα, είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Κατάλαβες, δεν είναι οι τρίχες. Ρούλα, ξέρεις. Δεν είναι αν έπεσαν τα μαλλιά ή όχι. Τα μαλλιά ξαναβγήκαν. Έτσι... Θέλω να το πω σε όλους τους τηλεθεάτες που μας ακούνε. Από τον Αύγουστο που μας πέρασε μέχρι τώρα, τα μαλλιά μου έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει. Ζήνα, σε ελάχιστους μήνες. Θέλω να πω κάτι. Επειδή αυτή τη στιγμή εσύ βρίσκεσαι εδώ, μιλήσεις για κάτι δικό σου. Σε λίγο θα έρθει ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Θα μιλήσουμε για την επικαιρότητα και όλα όσα μας ταλανίζουν. Θέλω να πω όμως κάτι που αφορά εσένα, προσωπικά εσένα. Ότι στη ζωή σου τίποτα δεν ήταν ρόδινο και πολλές φορές τσακωνόμαστε εδώ στην εκπομπή. Αντιδρούμε, λέει ο ένας το άλλο, λέει ο άλλος το άλλο. Να ξέρετε ότι για τον καθένα από εμάς αυτή η σχέση είναι ρεαλιστική. Όντως υπάρχει αυτή η σχέση με τον καθένα από εμάς. Με τον Πέτρο κάτι άλλο, με τη Ρούλα κάτι άλλο. Τσακωνόμαστε στα εύκολα και στα δύσκολα. Αυτό που χαρακτηρίζει τη Ρούλα είναι πραγματικά ότι ποτέ δεν πούλησε σε κανένα αυτό που βιώνει στο σπίτι της. Γιατί η Ρούλα πολλά χρόνια έχει αδελφή με αναπηρία, δεν θέλω να πω περισσότερα, και πέρασαν πολλά χρόνια. Εγώ μπήκα στο σπιτικό της και μου έκαναν τραπέζι η μαμά και ο μπαμπάς από την Τίνο και οι δύο, και εκεί αντίκρισα για πρώτη φορά την αδελφή της, κάτι που η Ρούλα δεν το έκρυβε, απλώς δεν ήθελε να τη λυπηθούμε, γιατί υπήρχε μια τέτοια αγκαλιά στο σπίτι. Δεν είναι για λύπηση, Ζήνα. Μια οικογένεια που έχει ένα άτομο αμαία πρέπει να είναι πολύ περήφανη, γιατί είναι ήρωες. Και γιατί εγώ έτσι το σκέφτομαι, ο Θεός επέλεξε να τους δώσει ένα Γολγοθά να ανεβαίνουν. Σε αυτή γιατί την είναι δυνατή. Περίπτωση, η μαμά σου είναι η ηρωίδα. Ναι. Και ίδιο. Εσύ κουβαλάς πολλά χρόνια την ενοχή ότι μήπως από σένα κόλλησε το μικρόβιο. Γνωρίζω πολύ καλά, Ρούλα. Τα ξέρεις πολύ καλά και εντάξει. Αλλά σημασία έχει εγώ μέσα από την καρδιά μου. Γι' αυτό το λέω ότι δεν ξέρουμε τι θα μας τύχει. Η αδελφή μου αρρώστησε στα 5-6 έτη της. Ήταν πολύ καλά πριν. Έτσι, από ένα μικρόβιο που πήρε. Αλλά εκείνη τη στιγμή άλλαξε η ζωή όλη μέσα στο σπίτι, στην οικογένεια. Εγώ με το θέμα που στο ρεπορτάζ επάνω αντιλήφθηκα και που ξεκίνησε η κατάσταση αυτή, άλλαξε πάλι η ζωή μου. Είναι τελείως διαφορετική η ζωή μου, Ζήνα. Μπορεί να νιώθω πολύ δυνατή και όντως νιώθω δυνατή. Δηλαδή, από αυτή την περιπέτεια έχω βγει πολύ δυνατή. Θεωρώ ότι μπορώ να καταφέρω να κατακτήσω τον κόσμο όλο. Έτσι νιώθω. Να τον κατακτήσεις, Ρούλα μου. Πραγματικά, εγώ θέλω να πω το εξής στους τηλεθεατές και έτσι να πάμε διαφημίσεις. Ότι ο καθένας έχει ένα κόμμα που ψηφίζει. Αν κάποιος από εσάς ψηφίζει το κόμμα της Ρούλας και βρίσκεται στα δυτικά, ας βάλει το σταυρό, να τη σταυρώσουμε τη Ρούλα. Σταυρούλα, Σταυρούλα. Σταυρό στη Σταυρούλα. Λοιπόν, διαφημίσεις και αμέσως. Ευχαριστώ πολύ.